Έχω κοντά μου τον προπονητή των Βρυλισσίων, τον Μιχάλη Λυκερίδη. Μιχάλη, μεγάλη νίκη σήμερα απέναντι στο Γουσουάρ Γερούπολης. Κερδίσατε με 2-1, μια ομάδα αλφα κατηγορίας. Και περάσατε στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Ένα πρώτο σχόλιο καθώς, για το σημερινό παιχνίδι θα θέλαμε να μας κάνεις. Νομίζω το είχαμε δει, το παιχνίδι το είχαμε διαβάσει αρκετά καλά. Είχα μιλήσει στα παιδιά ότι είναι μια ομάδα πολύ καλή, μια ομάδα η οποία έχει χρόνια στην κατηγορία και παίζει πάρα πολύ καλά, δυνατά. Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλά διαβασμένοι, συγχαρητήρια στα παιδιά. Πήραμε μια πολύ καλή νίκη, αλλά μέχρι εκεί. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, μας ενδιαφέρει η ομάδα να είναι σίγουρα στη β' κατηγορία και όσο μπορεί πιο ψηλά από πέρσι. Κάνουμε μια προσπάθεια μαζί με τη διοίκηση και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρουμε. Στο πρώτο ημίχρονο η αλήθεια είναι η Αργιούπολη έχει περισσότερες ευκαιρίες. Εσείς δεν θυμάμαι να είχατε κάποια, μπορεί να είχατε και μια ευκαιρία κι εσείς. Γενικά πάντως η Αργιούπολη ήταν καλύτερη. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως άλλαξε το η κατάσταση αυτή. Είχατε δοκάρι, είχατε τις στιγμές σας και γενικά περιορίσατε τον Γουσουάρ Γερούπολης. Το οποίο μην ξεχνάμε όχι μόνο είναι σε ανώτερη κατηγορία, αλλά και πέρσι έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του κυπέλλου. Τι άλλαξε, τι είπε στα βοηθητήρια, coach? Η ομάδα στο πρώτο 25 λεπτό δεν πήγε καλά. Ήταν λογικό αυτό γιατί η διαφορά κατηγορίας φαίνεται. Εκεί χάσανε 2-3 κλασικές ευκαιρίες που μπορούσαν να μπουν μπροστά στο σκορ. Δεν μπήκανε μπροστά στο σκορ λόγω τύχης, λόγω κακής εκτίμησης της ομάδος τους. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί, ήμασταν καλά στημένοι, βγήκαμε πολύ καλά στην επίθεση, στην κόντρα. Και χάσαμε τουλάχιστον 4 κλασικές, συν το δοκάρι, συν τα 2 γκολ. Νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο μας ανήκει ολοκληρωτικά. Ας μπήκε το γκολ στο 90, νομίζω ότι ήταν το δεύτερο ημίχρονο ήταν καθαρά δικό μας. Εφόσον δεν μπήκανε μπροστά στο σκορ αυτοί, είχαμε όλο το περιθώριο. Και συν ότι μας σοφάρισαν ένα λεπτό μετά το γκολ το πρώτο που πετύχαμε. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια των παιδιών. Αξίζουν συγχαρητήρια. Και πιστεύω να έχουμε την ανάλογη συνέχεια και στο πρωτάθλημα. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Κομβικό σημείο πάντως. Και σοβαριστήκατε στο αμέσως επόμενο λεπτό. Δεν τα χάσατε, ποδοσφαιρικά που τα λέμε. Πάλι είχατε τις ευκαιρίες σας και πάλι σκοράρατε τελικά, έστω και στο 90. Εκεί ανησύχησες καθόλου, επειδή ήρθε. Ξέρουμε ότι πολλές φορές, άμα σοβαρίζεται νωρίς η ομάδα, πέφτει πολύ η ψυχολογία. Νομίζω ότι είναι το πιο κομβικό σημείο αυτό. Γιατί αν πέρναγε έστω και ένα λεπτό, θα κρατιόμασταν στο αποτέλεσμα στο 1-0, έτσι πιστεύω. Δεχτήκαμε αμέσως τον γκολ, αλλά λόγω της εμπειρίας των παιχτών, 2-3 παιχτών που έχω μέσα, νομίζω είχαν στιγμές και καταλάβανε το παιχνίδι, το διαβάσανε καλά και βρεθήκαμε πάρα πολλές φορές στην αντεπίθεση και πολλές φορές κοντά στον γκολ. Εντάξει, το γκολ μπήκε στο 90, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ένας νικητής, κάποιος χαμένος. Το κύπελο είναι η δεύτερη μας προσπάθεια. Παίξαν 4-5 παιδιά τα οποία δεν είχαν παίξει στο πρωτάθλημα. Αυτό κοιτάμε. Κοιτάμε το να είμαστε καλοί την Κυριακή και στο επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Κότς, λογικό είναι για μια ομάδα β' κατηγορία να είναι δεύτερο στόχο στο κύπελο. Είναι δύσκολο να πας πολύ μακριά, χωρίς αμφιβολία. Οπότε τώρα στο πρωτάθλημα, ξεκινήσατε καλά και στο πρωτάθλημα, κερδίσατε έναν δυνατό αντίπαλο όπως είναι ο Πόψη και εκτός έδρας. Τώρα παίζετε με το Γαλάτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, επίσης δυνατός αντίπαλος. Οπότε τι μπορούμε να περιμένουμε για αυτό το παιχνίδι. Και αν φυσικά θέλω να μου πεις, σας επηρεάσει και σήμερα με την άποψη της κούρασης. Εφόσον δεν παίξαμε παράταση και πέναλτι, νομίζω ότι δεν θα μας επηρεάσει. Ήταν μια καλή προπόνηση με ένα ποιοτικό αντίπαλο της Α κατηγορίας. Δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα, ότι πάνω σε αυτό δουλεύουμε, γιατί πέρσι η ομάδα ήταν σε κακή κατάσταση όταν την ανέλαβα. Φέτος έχουμε φτιάξει ένα χαρακτήρα να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια και τα 3 αποτελέσματα είναι μέσα στον αγώνα, πάντα. Κότς, ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.